σας, γεια σας. Σε λίγες μέρες έχουμε το Αγίου Φανερίου, οπότε σήμερα θα σας δείξω μια φανερόμπικα. Η συγκεκριμένη συνταγή δεν έχει μέσα πορτοκάλι, σόδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική από όλες αυτές που κατά καιρούς ξέρουμε ή δείχνουμε. Εγώ θα σας δείξω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Καταρχήν, τα υλικά μας θα τα βρείτε και, κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή. Είναι σταφίδα, ηλιέλαιο, μαγιά, αλάτι, κανέλα, γαρίφαλο, νεράκι, ζάχαρη και αλεύρι. Εντάξει, βάλουμε λίγο από το νερό. Θα βάλουμε τη μαγιά μας μέσα. Θα ανακατέψουμε. Βάλουμε και λίγη από τη ζαχαρίτσα μας, να την ταΐσουμε. Οι ποσότητες όλες είναι συγκεκριμένες, όπως βλέπετε δεν θα βάλω τίποτα παραπάνω από αυτά που έχω εδώ μπροστά μου. Αυτή την αλήθεια την αφήσουμε, τη μαγιά θα την αφήσουμε στην άκρη. Και θα ξεκινήσουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Θα βάλουμε τη ζάχαρη μας. Το ηλιέλαιό μας. Και θα χτυπήσουμε με έναν αυγοδάτη. Για να μας λιώσει η ζάχαρη. Θα ρίξουμε το νερό μας. Την κανέλα, το γαρίφαλο, το αλάτι και θα ανακατέψουμε. Θα πάρουμε από το αλεύρι μας μία κουταλιά. Να το δείξω εδώ. Δύο κουταλιές και θα το ανακατέψουμε μαζί με τις σταφίδες. Το υπόλοιπο αλεύρι θα το ρίξουμε μέσα στο υπόλοιπο υλικό μας. Θα ανακατέψουμε. Και θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Η μαγιά μας, όπως βλέπετε, έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Θα την ρίξουμε μέσα στο λίμα μας.
Εδώ μας δείχνει ότι έχουμε μια καλή μαγιά, εάν θα δείτε αφρίζει, έτσι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά και τι θα κάνουμε τώρα, θα ανακατέψουμε με το χέρια μας για να διαλέσουμε οτιδήποτε σβόλους μπορεί να έχει το μείγμα. Και συγχρόνως να ανακατέψουμε να μπει η μαγιά μέσα στο λιμάρακι μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τις σταφίδες μας, θα τις ρίξουμε μέσα και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα να πάνε οι σταφιδούλες μας παντού. Πάρουμε ένα ταψάκι και θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Θα το αρθρώσουμε όσο μπορούμε, αν και αυτό απλώνει από μόνο του, δεν χρειάζεται, αλλά θα το αρθρώσουμε. Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θα το αρθρώσουμε να πάει παντού. Και θα το σκεπάσουμε, θα βγάλουμε τα γάντια, μισό λεπτό. Και είμαστε έτοιμοι. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα. Και θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς αντιστάσεις να ζεσταθεί, να προθερμανθεί. Μετά από 20 λεπτά που εφόσον έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας, δεν χρειάζεται να περιμένετε παραπάνω, το βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς αντιστάσεις. Η φανερόπιτά μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω λιγάκι. Ψήσαμε 170 αντιστάσεις για 45 με 50 λεπτά. Το ταψί που χρησιμοποιήθηκε είναι 25x35. Λοιπόν, πάμε να το στολίσουμε λιγάκι τώρα. Με άχνη ζάχαρη, δεν πιάνεται σαν υλικό, γιατί ήδη έχουμε βάλει τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Ωραία. Το σταυρό τον έχω εκτυπώσει από το ίντερνετ, μπορείτε όλοι να βρείτε, δεν είναι τίποτα. Απλά το κάνουμε λίγο προσεκτικά εδώ να μην λερώσουμε το υπόλοιπο.
Είμαστε έτοιμοι. Θα το βγάλουμε. Λίγο προσεκτικά. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό είναι. Να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Τη συνταγή θα την βρείτε κάτω ακριβώς από το βίντεο, στην περιγραφή του βίντεο. Οπότε, αλλά θα μπει και στην ιστοσελίδα για να υπάρχει. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο.